Μπορεί να πει κάποιος τώρα ή κάποια, ρε εσύ, γιατί έφτιαξε ένα βίντεο που σχετίζεται με τον Βελόπουλο και την κόντρα του με τον Μιλωνάκη, ενώ τόσο καιρό κάνεις διάφορα άλλα βίντεο για θέματα που απασχολούν τη ριζοσπαστική σκέψη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και παλιότερα στο blog Ελευθερία ή Τίποτα, αν θυμάμαι καλά, είχα ανεβάσει 2 ή 3 αρθράκια, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι 10 χρόνια πριν, το οποίο εξέταζε τα κανάλια τα οποία εκείνη την εποχή εξέπεμπαν ακροδεξιό και φασιστικό λόγο, έως και ναζιστικό. Σε αυτήν εδώ λοιπόν την περίπτωση τώρα της κόντρας αυτών των 2 ακροδεξιών, του Βελόπουλου με το Μιλωνάκη, έχει φανεί ότι για μια ακόμη φορά ότι τα όπλα της ακροδεξιάς, όταν βρίσκεται στη γωνία και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένα επιχείρημα εναντίον των αντιπάλων της, είναι ότι μιλάει συνέχεια, ότι πετάγεται από το ένα θέμα στο άλλο, όπως κάνει ο Βελόπουλος πάντα στις εκπομπές του ή στις εκπομπές στις οποίες τον καλούν. Κάτι το οποίο συνήθιζε να κάνει παλαιότερα και ο Γεωργιάδης, και ακόμα βέβαια το κάνει, δηλαδή πάντα βάζει στο στόχο των άλλων ασκώντας προπαγάνδα, ενώ ο ίδιος ουσιαστικά δεν προσπαθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τίθενται. Μάλιστα ο Γεωργιάδης πολλές φορές βάζει στον τοίχο και τους ίδιους τους δημοσιογράφους, λες και είναι εκείνοι υποχρεωμένοι να απαντήσουν. Θέλω λοιπόν να πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω σε καμία εκτίμηση τα κανάλια. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει το ρόλο που παίζουν και την προπαγάνδα που ασκούν, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Αλλά το διασκέδασα πολύ αυτό το βιντεάκι, γιατί για μια ακόμη φορά φαίνεται το πώς αντιδρούν οι ακροδεξιοί στις κατηγορίες, το πώς τρώγονται μεταξύ τους όταν κάτι συμβαίνει μέσα στην ίδια τους την αυλή, στο τι κατηγορίες εκτοξεύουν ο ένας προς τον άλλον και επίσης στο πώς ο Βελόπουλος, όπως παλαιότερα η Χρυσή Αυγή, παραπονιέται συνεχώς για ότι τα κανάλια δεν τον καλούν. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, στο βιντεάκι αναφέρει ότι μέσα σε 4 χρόνια, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα, ή και προχθές πότε έγινε αυτή η εκπομπή, έχει κληθεί στα τηλεοπτικά κανάλια γύρω στις 16 με 17 φορές. Κυρίως από την ΕΡΤ1 και τον Αντένα. Το δεύτερο κομμάτι είναι αλήθεια. Κυρίως έχει κληθεί από τον Αντένα και την ΕΡΤ1. Το ότι έχει κληθεί όμως 16 με 17 φορές είναι εντελώς ψέμα, γιατί αν κάνει κάποιος μία μικρή ψαχτική στο κανάλι του στο YouTube, στο κανάλι της Ελληνικής Λύσης δηλαδή, θα δει ότι ο Βελόπουλος έχει κληθεί σε τηλεοπτικά κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας γύρω σε 124 φορές. Κάτι το οποίο δεν είναι λίγο και σίγουρα δεν είναι 16 με 17 φορές. Γι' αυτό υπάρχει και ένα κομμάτι στο τέλος που φαίνεται πόσες φορές έχει κληθεί ο Βελόπουλος στα κανάλια μεταξύ του 2019 και του 2023. Και υπάρχει και ένα απόσπασμα από μια φοβερή ατάκα του Μιλωνάκη, μια ατάκα ουσιαστικά που εδώ και πάρα πολλά χρόνια εγώ έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή ότι την έχει σίγουρα γράψει και πει και η Emma Goldman, μια φράση που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό. Δηλαδή ο ίδιος ο Μιλωνάκης που παριστάνει και λέει ότι είναι πατριώτης, ουσιαστικά στρέφεται ή φαίνεται σαν να στρέφεται εναντίον αυτού που πιστεύει. Ή εναντίον αυτού που πίστευε τουλάχιστον. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό. Βγαίνουν λοιπόν 3 ονόματα σε μια εφημερίδα που κυκλοφορεί πανελληνίως. Αναπαράγεται σε όλα τα site. Σε όλα. Η υποχρέωση του Προέδρου του κόμματος και της Επιτροπής Δεοντολογίας να διασφαλίσουν την τιμή, την υπόλοιψη των ψηφοφόρων που εμπιστεύονται εμάς και για την ακεραιότητά μας δεν το συζητάει κανένας. Αυτό θέλω να διαφυλάξω εγώ. Τους καλεί η Επιτροπή Δεοντολογίας να δώσουν εξηγήσεις. Όχι να πάνε κάπου αλλού. Ναι, δώσαν εξηγήσεις όμως. Πρέπει να μας πει. Ένα-ένα. Και αρχίζει αλλεπάλληλα, κρεσέντο, παραλυρήματα ο γνωστός Οικοφάντης και εξαναγκαστικά η Επιτροπή λέει το εξής. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Για να γίνει πιστευτό, θα πάτε σε μια άλλη εκλογική περιφέρεια
Γιατί σας δίνουμε την ευκαιρία και εσείς να προστατευτείτε ότι δεν ισχύουν αυτά, αλλά και το κόμμα να διαφυλαχθεί. Αυτό το ξέρουμε, αλλά επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα ξανά. Είναι μια σειρά εκτός πραγμάτων που πρέπει να λεχθούν. Εκτός από ενδείξεις και πολλά, όπως λέτε, δημοσιεύματα, αποδείξεις είχατε ότι έγιναν επαφές των βουλευτών σας με τη Νέα Δημοκρατία? Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Επειδή έχει παρέμβει η δικαιοσύνη, θα πούμε πολλά στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι πολιτικό το θέμα, δεν είναι θέμα δικαιοσύνης. Μες στη Βουλή εγώ, κύριε Πρόεδρε, μες στη Βουλή εγώ κατήγγειλα ήδη 1,5 μήνα πριν ονόματα και πήγαμε στον εισαγγελέα λέγοντας συγκεκριμένος υποψήφιος βουλευτής εκλήθη τηλεφωνικά, συνομίλησε με στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος του είπε έλα σε εμάς μην κατεβαίνεις με την ελληνική λύση, στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τηλέφωνα, έχουμε στοιχεία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ξέρω τι λέω. Ξέρει ο Βελόπουλος τι λέει. Δεν παλαρίζω. Ούτε λέω ψέματα. Άρα συνάντηση υπήρξε, κύριε Βελόπουλε. Σας επαναλαμβάνω. Ναι, είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι πολιτικό. Είναι θέμα της δικαιοσύνης πλέον. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Για να πάρετε μια πολιτική. Συγγνώμη. Και αν υπήρξε συνάντηση με στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Να ρωτήσω. Τα δημοσιεύματα όμως με τρόμαξαν εμένα. Οι εκτιμήσεις επιτρέπονται, κύριε Βελόπουλε. Αλλά τα δημοσιεύματα, τα αλλεπάλληλα, με τρόμαξαν δεν, και τα στοιχεία που διαθέτουμε. Η Επιτροπή Δεντολογίας έχει στοιχεία. Μισό λεπτό. Τώρα είπατε. Δεν μόλις μπορώ. Είπατε για στοιχεία. Κοιτάξτε, ήρθα μια φορά προεκλογικά για... να μιλήσουμε λίγο και βεβαίως. Να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Είσαστε το πρόσωπο των ημερών, κύριε. Εγώ. Είσαστε. Όχι. Γι' αυτό το λόγο είσαστε. Δεν είμαι εγώ. Η Νέα Δημοκρατία είναι. Που περιφέρει τον κύριο από εδώ και από εκεί. Δηλαδή όλο είναι στημένο από τη Νέα Σοβαρά, Δημοκρατία. Σοβαρά. Σας είπα ότι ανακοινώνει υποψήφιο και του πάει το κεφαλαιό, του ζητάει τα βιβλία. Γιατί δεν κατεβαίνει ποτέ. Κύριε Παπαδάκη, πού ζείτε? Κύριε Πρόεδρε, πού ζούμε? Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ληχθεί 16 φορές τους τελευταίους 12-16 μήνες. Ναι, γιατί ενδεχομένως θα φαινόταν ότι ήταν στημένο από τη Νέα Δημοκρατία. Σοβαρά λογίζετε τώρα. Δηλαδή, το σχέδιό σου είναι. Με το σχέδιό σου θα του λέγανε να το επιβεβαιώνεται. Πάντως εγώ οφείλω να προστατεύσω. Έχει σημασία και δεν πειράζει κάτι από εσά. Οφείλω να προστατεύσω. Μην μα πείτε ονόματα. Είχατε πληροφορίες, ναι, σας είπα, για συνάντηση είχα, ναι. του κυρίου Μιλωνάκη με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μας επανάλαβα, είχα. Μάλιστα. Είχα. Πότε έγινε? Είχα και δύο ονόματα, κύριε Κοπρότσε, αλλά δεν θα... Είναι αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Σας επανάλαβα. Καλά, μη μας πείτε είχα, ονόματα. Το λέω. Είχα. Πότε έγιναν, ρωτήσαμε. Μη μας πείτε ονόματα. Έχει μήνες η έναρξη. Το Σεπτέμβριο. Ναι. Το Σεπτέμβριο του 2022 έγινε. Έγινε, από τότε ξεκίνησε η ιστορία. Με έναν από τους τρεις βουλευτές. Δεν θα συνεχίσει αυτό. Και εσείς βέβαια θα πρέπει να αποδείξετε ότι ήταν στημένη από τη Νέα Δημοκρατία αυτή η υπόθεση. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια η Νέα Δημοκρατία που ομιλεί την γατική. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Από τη στιγμή που όλα αυτά, κύριε Βελόπουλε, είστε πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση και σας ρωτώ, από τη στιγμή που όλα αυτά είχα τις υποψίες, τις ενδείξεις ότι συνέβαιναν από το Σεπτέμβριο του 2022. Μας βλέπει ο κόσμος. Πώς εσείς καθόσασταν με αυτούς τους ανθρώπους που ξέρατε ότι συνομιλούν με τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, επειδή ο Μητσοτάκης έχει μέσα παιδαραστές, ή ο Μητσοτάκης επειδή έχει μέσα στο κόμμα του κάποιους πάτσιδες οι οποίοι κάνανε φανς και ιστορίες, έπρεπε να τους πάρει τα κεφάλια χωρίς αποδείξεις, αυτό μου λέτε τώρα? Όχι, εσείς είπατε ότι είχατε αποδείξεις από το Σεπτέμβριο. Ακούστε λίγο. Οι συνομιλίες δεν είναι απόδειξη. Οι συνομιλίες, σας είπα. Να ξέρουμε και τι λέμε. Στην πορεία απέδειξαν ορισμένα πράγματα, σας είπα. Και επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Δεν θα δικάσουμε εδώ. Επιλήφθηκε δικαιοσύνη. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Κατά την άποψή σας, για μένα. Το ερώτημα θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Είναι μικρόνους αυτούς που. Ακούστε λίγο. Το ερώτημα θα το καταλάβετε. Ο τηλεθεατής που βλέπει τώρα και με ξέρει. Ναι. Και με έχει δει στα παραλλαδικά κανάλια όλο και όλο 14 φορές τις 6 εσάς, 7-8. Ναι. Δεν βγήκε πουθενά άλλο. Ξέρετε τι λέει. Τον κάλεσαν τον άνθρωπο εκεί να μιλήσει για το πρόγραμμα του κόμματος προεκλογική περίοδο. Δεν τον κάλεσαν ποτέ στα άλλα κανάλια. Μάλιστα. Λοιπόν, είδατε λοιπόν ότι φάγατε την παρουσία μου με το θέμα αυτό. Πριν κλείσουμε όμως την παρουσία. Α, ακούσει ο ελληνικός λαός. Ήρθε εδώ. Είναι, συγγνώμη τώρα. Να πάμε παρακάτω. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Όχι, για σας. Τα είπατε. Για μας, ωραία. Λοιπόν, για όλους. Για σας. Για μένα είναι μια γραφικότητα, αστειότητα. Τα είπατε. Εφ' εξής δεν χρειάζεται να τα ξαναπείτε. Και έχουμε μπροστά 25 μέρες ακόμα να μιλήσετε μόνο για το πρόγραμμά σας. Κύριε Κοντρότσο, ξέρετε πόσε φορές με καλέσανε στα κανάλια? Μία θα με καλέσουν το ζώο. Τι είναι αυτά που λέτε? Μακάρι να είχατε δυνατότητα. Τώρα σας καλέσα. Δεν μιλάω για σας. Ό,τι αφορά εμάς το Real FM, δεν είστε πολύ συχνά εκεί. Ραδιόφωνο είστε, κύριε Κοτρότσε. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, για τηλεόραση μιλάω εγώ. Δεν έχω όταν έχει Sky περάσει, ζήτησα από το ΕΣΟΥΡΟΥ τα στοιχεία. Έχουν κληθεί οι πρόεδροι κομμάτων πάνω από 70 φορές. Και δεν κλήθηκα ποτέ. Μόνο ο Παπαδάκης με κάλεσε και το λέω προς τιμή του και η ΕΡΤ. Για να τελειώνει η ιστορία. Στο γράφημα φαίνεται ότι ο Βελόπουλος έχει κληθεί στα κανάλια 124 φορές από το 2019 έως και το 2023, 44 φορές στον Αντένα, 34 φορές στην Ερτένα
και 15 φορές το Contra Channel. Αυτά είναι τα τρία πρώτα κανάλια. Έχει κληθεί σε όλα τα κανάλια Πανελληνίας Εμβέλειας. Προφανώς θα έχει συνέχεια το θέμα, όπως λέτε και εσείς. Κύριε Μιλωνάκη, να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση και τα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εύχομαι υγεία σε όλους και προσοχή ποιον και ποιους ψηφίζουν. Όταν ακούω από εδώ και πέρα πατριωτικό κόμμα, θα σηκώνω τα χέρια ψηλά και θα κρύβομαι. Μάλιστα. Θα λέω Παναγία μου, κάτι θα μου τύχει. Σας ευχαριστώ, κύριε Μιλωνάκη.